άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα το οποίο δυστυχώς στο βωμό του κλίματος ξεχνάμε τις ωραίες μας παραλίες και τις ωραίες μας ακτές. Βέβαια κάπως τώρα έχει πέσει τη στιγμή του παραλίου, κάπως έχουν σταματήσει λίγο έρευνες, αλλά κάποια στιγμή θα γεμίσουμε το ιό και δύο τρίσεις. Για φανταστείτε λοιπόν, θα πάει μια εξέδρα από το Λέω, να πάει πάνω σε ένα σε κάποιο ρήμα κοντά, και δεν φεύγανε μεγάλο, τέσσερα ρήματα. Αν αυτό που γυθεί και σπάσει του σωλήνα παροχής, θα έχουμε τρομακτικές επιπτώσεις στις ακτές μας. Ο Μύρτος θα γίνει άρρωστος, η αντίστοιχη εδώ θα γίνει άσπρος, θα κάνουμε από εκεί προς τη Δάκρυθο. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό προτού αρχίσουν και χτυπάνε εδώ πέρα, γιατί δυστυχώς όταν έγινε ο διαγωνισμός για την παροχή των αδειών, δεν θα να πω γιατί έγινε και ποιοι τα πήραν αυτά τα πράγματα, ποιοι πήραν τις εργολαβίες αυτές, αλλά οι εταιρείες που πήραν αυτό το πράγμα, αφιβάλλω πολύ αν θα ξοδέψουν. Θα έχουν κύριο στόχο το κέρδος και αν θα ξοδέψουν κάποια χρήματα να αποτυπώσουν τα ενεργά ρήγματα στο πληθυμένα και ανάλογα να βάλουν αυτές τις εξέδρες άδειες πετρελαίου. Εκεί πέρα πραγματικά έχει μαλλιάσει ο κόσμος να φωνάζει. Δεν λέω στην έρευνα πετρελαίου, δεν λέω στην εκμετάλλευση πετρελαίου, αλλά λέω στην ορθολογική χρήση αυτών των εκτεσμάτων και στην προσεκτική έδραση αυτών των εξεδρών.